Νικόλαος, ο γιος πλουσίου και ενώ σπούδαζε τόσο νέος, τον έρχισε η μορφή του Αγίου Ραφαήλ ως φορέος της χριστιανικής πίστεως και στο βάθος ο υπεργύηνος μαγνήτης σωτήρας Χριστός. Τα 9 χρόνια έζησαν αθόρυβα, πτωχικά και απέριτα την αγγελική ζωή των μοναχών με προσευχή και άσκηση και έκαναν και έργα αγάπης σε πτωχούς και αδύνατους της περιοχής. Στον χώρο αυτό φάνηκε ότι ανέβηκαν ψηλά σε αρετή και αγιότητα βίου. Τα χρόνια εκείνα διαφαίνονται ότι ήταν το μοναστήρι τους μια πνευματική έπαλξη που επηρέασε ηθικά την περιοχή. Και το δεύτερο, ότι έδωσαν και τη ζωή τους και έφυγαν μαρτυρικά. Έτσι ευχαρίστησαν τη Θεία Τριάδα και έλαβαν πλούσια τη χάρη και τη δωρεά του Θεού, ο οποίος αμείβει πλουσιοπάροχα. Από την όλη υπόθεση των Αγίων διαφαίνεται και τούτο, ότι αυτά που υπάρχουν σε χρήση στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σφραγισμένα με τη σφραγίδα της αιωνιότητας. Η φήμη και τα θαύματα των Αγίων παίρνουν συνεχώς διαστάσεις στον Ορθόδοξο κόσμο. Παροξισμό αγάπης έχουν οι τρεις Άγιοι της Θερμής στην προσφορά και βοήθεια των πονεμένων. Τα θαύματα εδώ και χρόνια είναι τόσα πολλά ώστε δεν είναι ελεγχόμενα, δεν ανακοινώνονται, δεν φτάνουν πολλά στη δημοσιότητα από πολλούς που ευεργετήθηκαν για διάφορους λόγους. Οι πατερίτσες και τα αναπηρικά αντικείμενα δηλώνουν του λόγου τα ασφαλές. Τα άφησαν οι ασθενείς, είναι αποδεικτικά των θαυμάτων. Πολλά θαύματα γίνονται σε νοσοκομεία σε όλο τον κόσμο, σε έκπληξη και απορία ακόμη και των κορυφαίων της ιατρικής επιστήμης. Έτσι, πολλά θαύματα είναι και ελεγχόμενα από την ιατρική επιστήμη. Τα τελευταία χρόνια οι Άγιοι προσφέρουν πολλά στη μακρινή Κύπρο. Ανίατες περιπτώσεις ξεγραμμένων από την ιατρική σε νοσοκομεία έγιναν απολύτως υγιείς. Είναι οι μεγάλοι ευεργέτες του καιρού μας, οι Άγιοι. Παρότι αρκετοί βασανίστηκαν και μαρτύρησαν, 4 είναι Άγιοι της Εκκλησίας. Αναφέρουμε και την Οσία Ολυμπία που έχει και εικόνα, αν και δεν συγκαταρρυθμίθηκε μαζί με τους 3. Η εικόνα αυτή είναι ηλυμένη, καθώς και άλλες που είδαμε, της ιδίας τεχνοτροπίας από το σπουδαίο βιβλίο του νυν Μητροπολίτου Γουμενής Δημητρίου «Η ζωή εκτάφων», που κυκλοφορεί σε πολλαπλές εκδόσεις. Αναφέρεται στο ιστορικό των Αγίων με συστηματικό τρόπο και αναφορά των γεγονότων, κάτι παραπλήσιο με του Κόντογλου και με άλλα στοιχεία. Ναοί των Αγίων χτίζονται παντού στον κόσμο. Ο Σεβασμιότατος Μυτιλίνης Ιάκωβος III μετέφερε ιερά λείψανα των Αγίων στην Κύπρο για ανέγερση ναού επωνόματι των Αγίων. Στην Κωμόπολη Πεδουλά Τροόδου Κύπρου ήδη χτίζεται μεγαλοπρεπής ναός των Αγίων. Έξω από τον Όβερο Γερμανίας, ιερεύς που ευλαβείται τους Αγίους κάνει προεργασία για κτίσιμο ναού για τους εκεί Έλληνες. Στην πατρίδα του Αγίου Ραφαήλ στην Ιθάκη, καθ' υπόδειξη σε χώρο του τότε πατρικού του σπιτιού, χτίστηκε ναός και έγιναν εγγένεια. Παραλείπουμε σε άλλα σημεία της χώρας. Ό,τι ακούσαμε που προέρχεται από τους Αγίους είναι του ουρανού τέλειο και απόλυτο και όχι ιουδήποτε του κόσμου τούτου, έστω και εναρέτου και επομένως τεκμηριωμένο, αδιαμφισβήτητο. Η παρουσία του στην εποχή μας είναι ένα χαροποιό μήνυμα, είναι σανίδα σωτηρίας όσους τα ακούν, είναι μια ευκαιρία στον καιρό της αποστασίας, της υλοφροσύνης, όπου κυριαρχεί ο εγωισμός, το συμφέρον και η στιγμιαία αισθησιακή ικανοποίηση, να βρουν όσοι παραπέουν ηθικά το Θεό, τον εαυτό τους, το νόημα της ζωής. Ελεημένη η εποχή μας με την Θεία Παρουσία τους σε τέτοιο βαθμό που ξεπερνά τα ανθρώπινα. Περατώνουμε την ταινία μας με τις εξής σκέψεις. Ο Άγιος Ραφαήλ, κορυφαίος των Αγίων της Θερμής, ως αξιωματικός αρχικά και κληρικός κατόπιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Βασιλίδα των Πόλεων, τον καιρό της εκπνεύσεως του Βυζαντινού κράτους και σφαγιαστής από τους οπαδούς της Ημισελήνου, με την εμφάνιση και την παρουσία του στους δυσκόλους γενικά καιρούς μας, μας φέρνει σε μια άμεση σχέση με τις τελευταίες ημέρες πρώτης πτώσεως. Μας κάνει να σκεφτόμαστε τα πολλά δυσάρεστα που οδήγησαν στην πτώση που υπήρξε για τον ελληνισμό αρχή Οδύνων. Μας υπενθυμίζει προπαντός την ηθική σύψη και παρακμή των Βυζαντινών προγόνων μας. Καλεί εμάς τους νεοέλληνες σε πνευματική αφύπνιση και ηθική ανόρθωση, αφού λίγο πολύ το έχουμε ρίξει στον ευδαιμονισμό, στην ξενομανία και αμφισβήτηση των ηθικών αξιών. Έχουμε αφήσει τα αγνά ήθη και έθιμα της φυλής που την γαλούχησαν και την διατήρησαν. Η ζωή των Αγίων τότε στη γη και όσα κατά παραχώρηση Θεού μας είπαν, μας έδωσαν το στίγμα πώς να ζήσουμε και ότι οποιον το θέλημα του Θεού
μένει εις τον αιώνα. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ευλαβείς προσκυνητέ των Παναγίων προσκυνημάτων, μετά την ολόθερμη υποδοχή που έτυχε από την αγάπη σας η πρώτη μας βιντεοτενία δια τα Πανάγια σκηνώματα της αμμομή του ημών Ορθοδόξου Πίστεως και με τις δικές σας υποδείξεις προβαίνομεν σήμερον εις την δημιουργία μιας νέας σχετικής βιντεοτενίας μεγαλύτερας διαρκείας και πλέον βελτιωμένης, αποσκοπούντες εις την καλυτέραν ενημέρωσή σας αλλά και την αρτιωτέρα γνωριμία σας με τους τόπους της Χάριτος, τους οποίους καθηγίασεν ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός δια της επιγής παρουσίας αυτού. Μοναδική φορά που η πλωσιότατη ελληνική γλώσσα των φιλοσόφων και της υμνογραφίας θεωρείται φτωχή και στερημένη για να μπορεί να περιγράψει το απαράμιλο κάλος αλλά και τα συναισθήματα δέους και ιδιαίτερα συγκινήσεως τα οποία κατακλείζουν τις καρδιές των ευλαβών προσκυνητών, οι οποίοι έρχονται με μεγάλη χαρά στους Αγίους Τόπους για να βαδίσουν έστω και για λίγο στα ίχνη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Το άσημο χωριό αυτό έμενε με την οικογένειά του ο Ιωσήφ, στον οποίο ανέθεσαν οι ιερείς την προστασία της Παναγίας. Ο ναός αυτός αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου φυλάσσει την πηγή, το μέρος όπου ευρίσκεται η Παναγία όταν δέχθηκε την επίσκεψη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ. «Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου». Άμεση η αντίδραση της Αγνής Μαρίας: «Και πόθεν μη τούτο επί άνδρα ού γινώσκω». Ακόμα ακούμε το ουράνιο μήνυμα του Αρχαγγέλου: «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι». Και μαζί με τα λόγια του Αρχαγγέλου έρχεται ο Θείος Φωτισμός στη Μαριάμ και διώχνει κάθε αμφιβολία, αποδέχεται δε την Αγία Κλήση. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου. Και αμέσως εκ Πνεύματος Αγίου σχηματίστηκε το βρέφος Χριστός εις τα σπλάχνα της Παναγίας. Αναστάσα Μαριά με πορεύθη εις ορεινήν εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ. Εις αυτό το μέρος έγινε η συνάντηση της Παναγίας με την Ελισάβετ και εδώ αργότερα γεννήθηκε ο μίζων εν γεννητής γυναικών ο Ιωάννης ο πρόδρομος και βαπτιστής. Έμεινε δε Μαριάμ συναυτίως ημίνας τρεις και υπέστρεψεν εις Ναζαρέτ.
και βγήκε διαταγή από τον Αύγουστο 4 να γίνει η γενική απογραφή όλων των Ιουδαίων. Ανέβη δε Ιωσήφ από Ναζαρέτ εις πόλην η οποία ονομάζεται Βιθλεέμ, δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ ούσης εγγύου. Η βασιλική της γεννήσεως εν Βιθλεέμ, ο ναός τον οποίον έκτισε η Αγία Ελένη επί του υγειασμένου τόπου, ένθα εγεννήθη Χριστός. Είναι ο μοναδικός ναός από τους πολλούς που έκτισε στην Αγία Αγία η Αγία Ελένη, που δεν καταστράφηκε από τους Πέρσας, και τούτο διότι επηρεάστησαν από την απεικόνηση της προσκυνήσεως των μάγων, οι οποίοι ήλθαν από την Περσία. Τα ψηφίδωτα αυτά διασώζονται από την εποχή της Αγίας Ελένης. Πληρώθησαν εημέρε τούτε κίν αυτήν. Εις αυτό το μέρος την φάτνην των αλόγων ζώων εγέννησε η Παναγία μας τον Σωτήρα και Λυτρωτήν. Το σπήλαιον των Αγίων Υπείων, το μέρος όπου συνελέχθησαν τα λείψανα των σφαγιαστέν των Υπείων από τον Ηρώδη. Την 24η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου, παραμονή της εορτής των Χριστουγέννων, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων εορτάζει με τη διαιτέρας λαμπρότητος το κοσμοσωτήριον γεγονός της του Θεού ενανθρωπίσεως. Ο μακαριότατος Πατριάρχης μετά των μελών της Αγιοταφητικής Αδελφότητος αναχωρεί εκ των Πατριαρχείων εν Ιεροσολύμης, κατευθυνόμενος προς Βιθλεέμ. Καθοδόν και εις το μέσον περίπου μεταξύ Ιεροσολύμων και Βιθλεέμ, σταθμεύει διολίγων κατά την παράδοσιν εις την ιστορικήν μονήν του προφήτου Ηλίου. Ήδη αφιχθέντες εις την Βιθλεέμ οι πατέρες της Αγιοταφητικής Αδελφότητος, ενδεδειμένοι εόρτη άμφια, εξέρχονται της βασιλικής της γεννήσεως προς προϋπάντησιν του μακαριωτάτου εις των παραδοσιακών τόπων της πλατείας του Αγίου Σπηλαίου.
Μακαριότατος εισοδεύει στην Βασιλική και κατευθύνεται προς προσκύνηση του Αγίου Σπηλαίου. Εν αυτή γαρή της όστρης λατρεύοντες περί το μεσονύκτιον λαμβάνει χώρα η εορταστική λιτανία εις όλων των ναών και εις το Άγιον Σπήλαιο, από όπου ο Πατριάρχης απευθύνει προς άπαντα των κόσμων το μήνυμα της αρκώσεως του Θεού Λόγου, της γεννήσεως της αγάπης, της συμφιλιώσεως και της αδελφοσύνης. Του ναού της Αγίας Ελένης εις το χωρίον των ποιμένων. Και ποιμένες ήσαν εν τη χώρα αγραβλούντες. Το μέρος από όπου οι απλοί βοσκοί είδαν τους ουρανούς να ανοίγουν και τους αγγέλους να ψέλουν το δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και διελθόντες έως Βηθλεέμ προσεκίνησαν αυτόν. Ο νέος ιερός ναός εις το χωρίον των ποιμένων. Κατά μόνας, η οικία του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, ο Άγιος ο οποίος συμμετείχε στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, ο Σημεών είχε διαφωνήσει με την απόδοση του χωρίου του Ισαΐου αναφορικώς με τη γέννηση του Χριστού και που έλαβε την υπόσχεση από το Θεό να μην γνωρίσει τον θάνατο έως ότου ήδη τον Χριστόν Κυρίου και που καταξιώθηκε να δεχθεί στην αγκαλιά του τον Κύριό μας ως βρέφος. Ο τάφος του Αγίου που ανέπεψε τον ίν να πολύ στον δούλο σου δέσποτα, λόγια με τα οποία δεν παρακαλούσε το Θεό να τον πάρει από τα επίγεια, αλλά δήλωνε το πέρας του έργου των προφητών και του νόμου και την απαρχήν της νέας διαθήκης, της εκκλησίας, της αγάπης και της μετανοίας. Πανιάς, οι δεύτερες πηγές του Ιορδάνου ποταμού στα υψώματα Γκολάν, στις πλαγιές του όρου Σερμών. Η ονομασία Πανιάς είναι παράφραση της ελληνικής λέξεως Πανιάς ή Πανιάδος. Η ιστορία της περιοχής ανάγεται στην ελληνιστική περίοδο, στους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου και συγκεκριμένα στους Ελευκίδες, οι οποίοι έκτισαν το ιερό προς τιμήν του Πάνα, του Θεού των Δασών των αρχαίων Ελλήνων. Από εδώ αρχίζει ο Ιορδάνης ποταμός
δημιουργεί την λίμνη της Τιβεριάδος, από την οποία εκβάλλει πάλι και διαρρέει όλη την Αγία Γη, καταλήγοντας στη Νεκρά Θάλασσα. Το σημείο από όπου εκβάλλει ο Ιορδάνης από την Τιβεριάδα. Αυτό το σημείο του Ιορδάνου στην περιοχή της Ιεριχούς ευαπτίστη ο Κύριος υπό του Ιωάννου. Οι σκηνές που ακολουθούν είναι από τη Λιτανία, η οποία αρχίζει από την Ιερά Μονή του Προδρόμου και καταλήγει στην σόκθες του Ιορδάνου ποταμού, όπου γίνεται ο αγιασμός των υδάτων. Ιησούς δε πλήρης Πνεύματος Αγίου υπέστρεψεν από του Ιορδάνου και ήγετο εν το Πνεύματι εις την έρημον, εις όρος υψηλών όπου επειράστη υπό του διαβόλου. Σαράντα μέρες και νύχτες έμεινε εδώ ο Κύριος, προσευχόμενος και νηστεύοντας. Και μετά κατετρόπωσε τον διάβολον, ο οποίος ήλθε να τον πειράξει, και ευθέως άγγελοι διεικόνουν αυτό. Παρακαταθήκη ιερά τα λόγια του Κυρίου, ούκε πάρτον μόνο ζήσετε άνθρωπος. Μη εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Κύριον τον Θεό σου προσκυνήσεις και Αυτόν μόνον λατρεύσεις. Πανοραμική άποψη της πόλεως της Ιεριχούς από την Ιεράν Μονήν. Yeah.
και ευθέως ανεχώρησε ο Κύριος δια την περιοχήν της Τιβεριάδος. Αποστόλων στην Τιβεριάδα, η πιο αγαπημένη περιοχή του Χριστού μας. Εδώ ο Κύριος εξέλεξε τους μαθητάς Του και από εδώ άρχισε το σωτηριώδες κήρυγμά Του και στα μέρη γύρω από την Τιβεριάδα πέρασε ένα μεγάλο μέρος της κηρυκτικής Του ζωής. Κύματά της επάνω περπάτησε και εμένα λόγω Του την καθησύχασε. Κανά, εις αυτό το μέρος γάμωσε γένετο και ήσαν καλεσμένοι ο Χριστός και η Παναγία. Έξω από την οικία ήταν τοποθετημένες ιδρίες με νερό που χρησιμεύαν δια την τελετή του καθαρισμού. Όποιος δηλαδή έμπαινε μέσα στο σπίτι, έπρεπε να πλύνει πρώτα τα χέρια και το κεφάλι του. Ήλθαν οι καλεσμένοι και άρχισε η τράπεζα. Μετά από λίγο η Παναγία, παρατηρώντας ότι τελείωσε το κρασί, πλησιάζει στον Κύριο και του το ανακοινώνει. «Τι εμίκεση γίνε, ού πογαρίκη η ώρα μου». Πλησιάζει όμως μετά τους διακονητάς ο Κύριος και τους προστάζει να ξαναγεμίσουν με νερό τις ιδρίες. Αναντήρητα αυτοί το έκαμαν και τότε ο Χριστός τους λέει να πάρουν το νερό και να το δώσουν στον αρχιτρίκλινο, τον ηδήμονα για το κρασί. Και πάλι υπήκουσαν χωρίς όμως να καταλαβαίνουν και από τα λόγια του αρχιτρίκλινου διαπίστωσαν το θαύμα της μετατροπής του νερού σε κρασί. Ειδών δε τους όχλους ανέβη στο όρος και δίδασκεν τα σκυλιάδες του κόσμου οι οποίοι είχαν κατακλείσει την περιοχή επιθυμούντες να ακούσουν Αυτόν, διότι όπως έλεγον ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ως ούτως ο άνθρωπος. Και ο Χριστός εκήρυτε διόρας πολλάς και είναι η μοναδική φορά που ο Κύριος δίδει ηθικάς παραγγελίας προς τους ανθρώπους. Δια τούτο και η επί του όρους ομιλία θεωρείται ως η ηθική παρακαταθήκη του Κυρίου. Σε αυτό το μέρος ακούστηκαν οι μακαρισμοί, δια τούτο και ως σήμερα ονομάζεται όρος των μακαρισμών. Μη κρίνετε ή να μη κριθείτε. Επλησίαζε όμως η νύχτα και οι μαθητές ζήτησαν από τον Χριστό να απολύσει τον κόσμο δια να προλάβουν να αγοράσουν τρόφιμα, διότι αυτοί δεν είχαν παρά μόνον 2 ψάρια και 5 άρτους. Ευλόγησε τα αυτά τότε ο Χριστός και μοίρασαν από αυτά στους ανθρώπους, που όπως διαπιστώθηκε ήσαν 5.000 μόνον οι άνδρες, χωρίς τις γυναίκες και τα παιδιά. Τα ερείπια της αρχαίας Καπερναούμ.
η πόλη που καταποντίστηκε σύμφωνα με την προφητεία του Χριστού, διότι παρόλα τα σημεία και θαύματα που επιτέλεσε εκεί, μικράει το η ανταπόκριση εις το κήρυγμά του. Και εσύ Καπερναούμ, η έως ουρανού αναβιβαστήσα, έως άδου καταβήσει. Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων εις Καπερναούμ, το μέρος όπου ο Κύριος αναφωνεί στον παραλυτικό τέκνον αφέοντες οι αμαρτίε και κατόπιν άρων τον κραβατό σου και περιπάτη, χαρίζοντας μεν μαζί με την ψυχική και τη σωματική υγεία, απλώνοντας δε χέρι σωτηρίας προς τους αντιρρησίες φαρισαίους, οι οποίοι εζήτουν σημείων. Ιακώβ στη Σαμάρια. Παραγράφοντας ο Χριστός την έχθρα μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών, έρχεται στην περιοχή της Σαμαρίας. Στο πηγάδι αυτό συναντά την Φωτεινή και τη ζητά να του δώσει νερό να πιει. Και είναι από τις σπάνιες φορές που ο Χριστός δηλώνει φανερά τη θεϊκή του ιδιότητα. Ο πίνων εκ του ύδατος, ο εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν, εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Σαράντα μέρες πριν από τη Σταύρωση έρχεται ο Κύριος εδώ μαζί με τους μαθητάς του και παίρνει τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και ανεβαίνει στην κορυφή του όρους και εκεί μπροστά στα μάτια τους μεταμορφώθηκε. Επειδή πλησίαζε η ώρα του πάθους και γνώριζε ο Ιησούς ότι παταχθήσεται ο ποιμήν και διασκορπιστήσονται τα πρόβατα, ήθελε να ενισχύσει τους μαθητάς επιτρέποντας εις αυτούς να γευθούν για λίγο την απόλαυση του παραδείσου. Γιατί όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, παράδεισος είναι η παρουσία του Θεού και κόλαση η απουσία του Θεού. Εμφανίζεται λοιπόν η Αγία Τριάδα. Ο Θεός Πατήρ ακούγεται να λέει «Ούτως εστιν ο Υιός μου αγαπητός». Ο Θεός Λόγος μεταμορφούται και το Άγιο Πνεύμα εν είδη νεφέλησε πεσκίες εν αυτούς. Τυμφλωμένοι από τη λαμπρότητα και φωταγωγία οι μαθηταί πίπτουν στο έδαφος και προλαβαίνουν μόνο να δουν ότι μαζί με τον διδάσκαλο ενεφανίστησαν ο προφήτης Μωυσής και ο προφήτης Ηλίας. Ο μεν Μωυσής ως εκπρόσωπος των νεκρών, ο δε Ηλίας ως εκπρόσωπος των ζώντων. 40 μέρες πρώτη σταυρώσεως συνέβη το γεγονός τούτο και δια να τιμηθεί δεόντως η δεσποτική αυτή εορτή, επειδή πίπτει εντός της περίοδου της Μεγάλης Τεσσαρακοστής,
η Εκκλησία μετέφερεν αυτήν 40 μέρες πρώτης παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ιεριχός, όλη η περιοχή της Αγίας Γης ή το υπό την κυριαρχία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κάθε οικογένεια πλήρωνε τον φόρο υποτελείας. Οι τελώνες ήσαν μια ομάδα Ιουδαίων οι οποίοι προπλήρωναν το αντίτιμο των φόρων εις τους Ρωμαίους και μετά έπαιρναν από την κάθε οικογένεια διπλά και τριπλά τα χρήματα. Γι' αυτό και ήσαν μισητοί υπό των ανθρώπων. Τελώνης της Ιεριχούς ήταν ο Ζακχαίος, ο οποίος είχε μικρό ανάστημα. Θέλησε να δει το Χριστό, όμως ήξερε ότι δεν θα τον δεχόταν οι κάτοικοι ανάμεσά τους. Γι' αυτό και κρύφτηκε στις φυλοσχές αυτού του δέντρου. Έρχεται ο Χριστός κάτω από το δέντρο και αναφωνεί «Ζακχαίες, πέφσας κατάβυθι, σήμερον εν το οίκο σου δίμε μήνε». Συγκλονισμένος ο Ζακχαίος μοιράζει τα υπάρχοντά του και ακολουθεί τον Ιησού, συγκαταλέγεται δε μεταξύ των Αγίων Εβδομήκοντα Αποστόλων. Βατική κολυμβήθρα. Εδώ ερχόταν κάθε άρρωστος με την ελπίδα να ιατρευθεί, μπαίνοντας μέσα στα ταραγμένα από τον άγγελο νερά της μία φορά κάθε χρόνο. Και είναι η μοναδική φορά που ο Κύριος θεραπεύει κάποιον και τον προειδοποιεί. Είδε υγιής γέγονας, μικέτι αμάρτανε ή να μη τη χείρωση γέννητε. Και αυτό γιατί όπως μας εξηγούν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο θεραπευμένος παραλυτικός της κολυμβήθρας ήταν εκείνος που μπροστά στον αρχιερέα εράπησε τον Κύριο, τον ευεργέτη και λυτρωτή του. Πηγή με τα νερά της οποίας έπλυνε ο τυφλός τον πυλό που είχε τοποθετήσει ο Κύριος και ανέβλεψε. Η πόλη όπου ζούσαν ο φίλος του Χριστού Λάζαρος μαζί με τις αδελφές του Μάρθα και Μαρία. Την τελευταία φορά που ήταν ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, οι κάτοικοι, παρασυρώμενοι από τους Φαρισαίους, πήραν πέτρες για να τον λιθοβολήσουν. Όταν μαθαίνει ο Χριστός ότι κοιμήθηκε ο Λάζαρος, αποφασίζει παρόλες τις αντιρρήσεις των μαθητών του να έλθει στη Βιθανία, στα περίχωρα των Ιεροσολύμων. Οι μαθητές παρακαλούν τον διδάσκαλο να μείνει έξω από την πόλη έως ότου αυτοί διαπιστώσουν τις προθέσεις των κατοίκων.
πηγαίνουν στο σπίτι του Λαζάρου και πληροφορούν τις αδελφές αυτού ότι ήλθε ο διδάσκαλος. Φεύγουν αυτές από το σπίτι και έρχονται προς τον Ιησού. Σε αυτό το μέρος συναντήθηκαν και με παράπονο ακούγονται τα λόγια των αδελφών. «Κύριε, ή εισόδε, ού καν τέθνικέ μου ο αδελφός». «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε». Τάφος του κτήτορος της Μονής Αρχιμανδρίτου Θεοδοσίου. Κάθε Σάββατο του Λαζάρου μετά την Θεία Λειτουργία αρχίζει η πομπή από την Ιερά Μονή Μάρθας και Μαρίας προς τον τάφο του Λαζάρου. Σπήλαιον εντός του οποίου ετάφη ο Λάζαρος. Διθσφαγή, η Ιερά Μονή της Βαϊφόρου, από την οποία ξεκινά κάθε Σάββατο του Λαζάρου το απόγευμα η Λιτανία, εις ανάμνησιν της τριαμβευτικής εισόδου του Κυρίου μέσω της χρυσής πύλης εις τα Ιεροσόλυμα.
υπερών, οψίας δε γενωμένης ανέκητο του στο τελευταίο δείπνο μετά τον 12. Εδώ ο Κύριος παρέδωσε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Εδώ έγινε η ψηλάφιση του Θωμά. Εδώ η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και αργότερα η πρώτη Αποστολική Σύνοδος. Κάθε Μεγάλη Πέμπτη τελείται εις την Αγία Αυλή του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως η αναπαράσταση του μυστικού δείπνου κατά το οποίο ο Κύριος έπλυνε τους πόδας των μαθητών. Νύπτυνος πόδας των μαθητών.
Λέγει αυτό ο Πέτρος. Μου μην ύψεις τους πόδες μου εις τον αιώνα. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Και αν μην ύψωσε, ούτε εις μέρος με θεμού. Λέγει αυτό ο Πέτρος. Κύριε, μη τους πόδες μόνο, αλλά και τα σιγήρας και την κεφαλή. Λέγει αυτό ο Ιησούς. Πονελωμένος, που χρειαν έχει, ή τους πόδας νίτσαστε, αρέστη καθαροπόλος, και εμείς καθαρίεστε αρουχή πάντες. Σύνδυνον, τον παραπιλόν τραυτόν, μια νούτο είμαι, που τι πόδες καθαρίεστε. Γινώσκετε τι παιδί καημή, εμείς φωνείτε με ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται η Μίγα. Ιω. Και λέγει τις μαθητές αυτού. Καθίσατε αυτού έως σου απεγχών προσέψουμε εκεί. Και παράδον τον Πέτρο και τους δύο Ιούς εμπερδεύουν, ήψαν τον Ιησέ και Ιωαννής, τότε λέγει αυτοίς ο Ιησούς. Μείνατε όδε και γρηγορείτε με τεμού. Και προς ερθόν μικρόν έπεσε με την πρόσωπο αυτού προς ερχόμενος και δέχον. Πάτερ μου, ή δυνατόν εστί παρενθέτω απεμού το ποτήριον τούτο, πλην ούχε εγώ ως θέλω αρρωστή. Όψι δε αυτό άγγελος εξ ουρανού ενισχύον αυτόν και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήκε τον. Εγένετο δε ο ιδρός αυτού ως ιδρόν γέματος. Καταβαίνοντες επί την γης και άλλαστος από της προσευχής προς τους μαθητάς. Ο τόπος της προδοσίας. Και έρχεται με τον το μαθητών αυτού ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενον Γεθσημανή και πίπτει επί πρόσωπον προσευχόμενος. Πάτερ μου, ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ως θρόμβη αίματος κατέβαινεν ο ιδρώτας αυτού επί της γης. Έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και ευρίσκει αυτούς καθεύγοντας. Εγύρεστε άγομεν ιδού ίγκυκεν ο παραδειδούς με. Το
και δίσαντες αυτόν παρέδωκαν Ποντίο Πιλάτο το ηγεμόνι. Πρετόριον, εδώ έλαβε χώρα η ανάκριση του Κυρίου, η φραγγέλωση, οι εμπτισμοί, οι κολαθισμοί. Εδώ το άχραντό του αίμα άρχισε να ρέει από τα βασανιστήρια και τον ακάθινο στέφανο, αποπλύνοντας λίγο-λίγο την αμαρτία του ανθρωπίνου γένους. Και μετά από όλα αυτά, η φυλακή. Από εδώ ξεκίνησε κάτω από την πίεση του βάρους του Σταυρού την οδό του μαρτυρίου για το Γολγοθά, ποτίζοντας με υδρότα και αίμα κάθε σημείο της ανωδικής του πορείας. Οι φυλακές των ληστών και η φυλακή του Βαραβά. Οι σκηνές που ακολουθούν είναι από τη μεταφορά του Σταυρού από το Πρετόριο στο Γολγοθά, που γίνεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή πρωί. Ένα μέρος από το λιθόστρωτο που βάδισε ο Κύριος. Σημείο από το οποίο εγκάρευσαν τον Σίμωνα των Κυριναίων να βοηθήσει τον Χριστό στη μεταφορά του Σταυρού. Πανίερος Ναός της Αναστάσεως, το κτηριακό συγκρότημα που περιέχει τα πιο σημαντικά μέρη που διαδραματίστηκε το σωτηριώδες πάθος και η λυτρωτική Ανάσταση του Ιδρυτού της Αγιωτάτης ημών Εκκλησίας, Κυρίου Ιησού Χριστού. Το διόροφο κοδωνοστάσιο στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως του Παλεφάτου Πατριαρχείου των Ιεροσολύμων. Η Αγία Κολόνα, η οποία σχίστηκε το έτος 1549, όταν βγήκε το Άγιο Φως και ίναψε τας λαμπάδας του Πατριάρχου που στεκόταν στην Αγία Αυλή, τότε που με δόλο οι Αρμένοι πήραν την άδεια από το Σουλτάνο να βγάλουν αυτή το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο. Το θαύμα όμως αυτό απέδειξε σ' όλους ότι το Άγιο Φως βγαίνει μόνον δια τους Ορθοδόξους. Και ελθόντες εις τόπον Γολγοθάν, ως εστιλεγόμενος κρανίου τόπος, εκεί εσταύρωσαν αυτόν. Το σημείο εις το οποίο επήχθη ο τίμιος σταυρός του Κυρίου. Ανυρτημένος πάνω στο σταυρό ο Κύριος, ποτίστηκε με χολή, γεύθηκε την αχαριστία των ανθρώπων
υπέφερε και έχισε το τίμιο αίμα του για να σώσει όλον τον Αδάμ εκ της αμαρτίας. Επανοικοδομώντας πάλι την διαραγίσα από την προπατορική αμαρτία γέφυρα, η οποία ενώνει τη γη με τον ουρανόν και το ατελεύθητο παράδεισο. Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή, Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση, τετέλεστε. Άγρυπνος φρουρός των Παναγίων προσκυνημάτων, ο Έλληνας αγιοταφίτης μοναχός. Από τον ιερό βράχο του Γολγοθά αρχίζει κάθε Μεγάλη Παρασκευή βράδυ η λιτανία του επιταφείου. Οι αρχιερείς του Πατριαρχείου φέροντες επόμον την απεικόνιση του επιταφείου περιφέρουν αυτήν γύρω από το βράχο της αποκαθυλώσεως και τελικώς την αναποθέτουν επάνω εις αυτόν. Κάτω από αυτό το μάρμαρο που τοποθετήθηκε το 1810 με την τελευταία επισκευή του Πανιέρου Ναού της Αναστάσεως από το ευσεβέσιμον γένος, φυλάσσεται ο βράχος της αποκαθυλώσεως, όπου εναπόθεσαν το σώμα